Κοίτα, και με το Στρατή είχα κάποια έτσι, ιδιαίτερη σχέση. Το Στρατή Λιαρέλη. Το Στρατή Λιαρέλη. Με τη Βίκη την Χατζηβασίλειου. Με τη Μάγδα την Παπαγιάννη την κουμπάρα μου. Γιατί την πάντρεψα. Εδώ όποιοι ερχόντουσαν τους παντρεύαμε. Γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Δηλαδή η αρχισυντάκτρια η Άννη Ζιώγα είναι παντρεμένη με το διευθυντή φωτογραφίας τον Νίκο Τζερέπα κουμπάρος. Αλήθεια. Και εσείς όμως κύριε Παπαδάκη, εδώ τη γνωρίζετε τη γυναίκα σας. Ναι, και τρελάθηκα. Τι γυναίκα σας, είναι μια ζωή σε αυτό το πλατό, ε. Το Τινάκι μου το γνώρισα που λέει τη γυναίκα μου όταν είμαστε στην προετοιμασία της τηλεόρασης του Αντένα. Το 1989. Με φωνάζει ο πρόεδρος, ο Μήνος Κυριακού, και μου λέει: είναι ένα κορίτσι με εξαιρετικές σπουδές. Θέλω να την προσέξει ιδιαίτερα. Γιατί τότε ήμουν υπεύθυνος του ρεπορτάζ, αρχισυντάκτης, και έκανα και την εκπομπή μου. Ναι, ναι. Και την πρόσεξα. Χρόνια. Τι παραπροσέξατε, τι προσέξατε. Έχουμε δύο υπέροχα παιδιά. Τι προσέξατε. Παιδιά, μιλάτε κι εσείς γιατί εγώ μιλάω σε ναι, 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 αυτό θέλουμε. Τι προσέξατε. Εγώ θέλω τις λεπτομέρειες λίγο. Τι πρόσεξα, τι πρόσεξα. Ναι. Ότι είχα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν το Α και το Ω για μένα. Με έμαθε να είμαι συνεπής. Με έμαθε να αγαπάω περισσότερο. Με έμαθε να συγκινούμε όταν μιλώ για αυτήν. Είμαι σκληρός άνθρωπος γιατί έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Ήταν δύσκολο να με συγκινήσει, να με κρατήσει ένας άνθρωπος και με κράτησε το Τινάκι μου. Τι σας φαίνεται ότι είστε τόσο σκληρός? Το λατρεύω, είναι η ζωή μου. Α, τούτος δεν μπορεί να ξέρει από την μάνα του και τον πατέρα του που κάναμε παρέα. Θέλω να θυμηθείς, μπορείς να πεις. Μα δεν. Η ιστορία. Λίγα πράγματα. Έλα, Λαμπρό. Πολλά. Εγώ τον κύριο Παπαδάκη τον θυμάμαι όταν ήμουν... Κυρία Κελβάνια.